Τι σας κάνει για ακόμα μια φορά να είστε υποψήφιες? Πάνω σε αυτό που είπες, ότι πάντα την τελευταία στιγμή ακολουθώ τη γνωστή ρίση, οι έσχατοι γίνονται πρώτοι. Λοιπόν, τελευταίος κατεβαίνω, κατεβάζω ψηφοδέλτιο, αλλά θα είμαι πρώτος οπωσδήποτε στην επιτυχία. Η ηλικία μου βέβαια... Είναι κρυφή, δεν τη λέμε. Ναι, είναι κρυφή, αλλά είναι και γνωστή. Τόσα χρόνια με παρακολουθεί ο κόσμος από την τηλεόραση, από την εφημερίδα, και έλεγα ότι θα μείνω εκτός μάχης. Βλέποντας όμως τι ακριβώς γίνεται με το χάλι που έχουν δημιουργήσει οι προηγούμενοι και όσοι με διεδέχθησαν τώρα για μία εικοσαετία, αποφάσισα να μπω, να αποδείξω για μια φορά ακόμη, να δείξω στους νέους ότι μπορεί να γίνει έργο όταν υπάρχει θέληση, δύναμη θέλησης, όταν υπάρχει πνεύμα, όταν υπάρχει όραμα, όταν υπάρχει όρεξη. Και αυτό θα το δουν και πάλι οι λεχιώντες, γιατί πιστεύω ότι θα με τιμήσουν, θα αναγνωρίσουν το έργο που έχω προσφέρει, και το μεγάλο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών λεχιωτών θα μας προτιμήσει, θα μας εμπιστευτεί. Πόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, κύριε Βαχνέ? Κοινοτάρχης ήμουνα 8 χρόνια. Πριν πόσα χρόνια? Πριν 19 χρόνια. Εγώ παρέδωσα την κοινότητα στον πρώτο Καποδιστριακό Δήμο. Είχατε ξανακατέβει αυτά τα χρόνια ή είχατε κάνει ένα διάλειμμα? Τα χρόνια, τα τελευταία είχα κατέβει μια φορά ως υποψήφιος δήμαρχος, αλλά με τα τερτύπια τα κομματικά, επειδή πάντα κατεβαίνω ανεξάρτητος και είμαι ο μοναδικός ανεξάρτητος, γιατί όλοι το παίζουν τώρα ανεξάρτητοι, πώς λένε εδώ ο λαός, τι κοζάνι, τι λοζάνι ή τι χωροφύλακας, τι αστιφύλακας. Το παίζουν λοιπόν τώρα ανεξάρτητοι όλοι. Επειδή έχουν απαξιωθεί τα κόμματα και έχουν μετονομάσει το χρήσμα, το κάνουν σε στήριξη, τώρα στήριξη και τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί καταλαβαίνουν ότι πλέον έφυγαν τα μεγάλα ενδιαφέροντα και τα κομματόσκυλα, θα τολμήσω να πω, από μπροστάριδες των κομμάτων, και ο κόσμος έχει πλέον γυρίσει τις πλάτες στα κόμματα. Τώρα όλοι εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι. Κανένας, μα κανένας, το τονίζω, ούτε από τους υποψηφίους εδώ δημάρχους μέσα της πόλης της Κορίνθου που έχουμε υπαχθεί σαν δημοτικό διαμέρισμα, που είμαστε του Βλεχαίου, μα κανένας και από τους σημερινούς υποψηφίους των συνδυασμών κατά τον Κλισθένη, που ως γνωστόν καταργήθηκαν τα τοπικά συμβούλια που αποτελούσαν μία συνέχεια, μία ουρά των εκάστοτε υποψηφίων δημάρχων εδώ της Κορινθίας, στην οποία έχουμε υπαχθεί. Λοιπόν, και με αυτό τον νόμο που γίνεται μια σχετική απεξάρτηση από το Δήμο, βεβαίως ο κεντρικός κορμός θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ της Κορίνθου. Με πλήρες ψηφοδέλτιο. Εγώ ως κοινοτάρχης, γιατί θα έχουμε ξεχωριστό συνδυασμό όπως έχω ανεξάρτητο, ξεχωριστή κάλπη, θα έχω βάση του νόμου και κατά τον νόμο θα έχω συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έχω και ψήφο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως κοινοτάρχης Λεχαίο, αφού και... Πρόεδρος τοπικής ενότητας. Ναι. Λεχαίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει... Καλή επιτυχία λοιπόν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, και εύχομαι στους νέους ιδιαίτερα, και τους προτρέπω και παρακαλώ, διότι ενώ είμαι βέβαιος και θα το δείτε ότι θα έχω τη συντριπτική πλειοψηφία των λεχιωτών, που είναι περίπου 3.000 κάτοικοι, λοιπόν, βλέπω ότι δυσκολεύονται νέοι να έχουν συμμετοχή στα κοινά, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Λοιπόν, λέω λοιπόν στους νέους να αποφασίσετε να τους δώσετε το κουράγιο να μπουν στα κοινά. Ακριβώς. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.